Η Άννα Βύση, μετά από 21 χρόνια γάμου με τον Νίκο Καρβέλα, χωρίζει και η ίδια πλέον άρχισε να αποτελεί πόλο έλξης των νεαρότερων και εγωιτευτικότερων ανδρών της showbiz. Ναι. Γεια σου, Μανουλά. Ποιος είναι? Ο Νίκος είναι, ναι. Ξέχασε και τη φωνή μου. Έλα. Το 1997, φήμες τη θέλει να ερωτεύεται με τον Σπύρο Πόρο στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του Τραύματος. Το 1998 γράφτηκε ότι διατηρούσε σχέση με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, αλλά ο ποδοσφαιριστής το διέψευσε. Ακολούθησε μια θυελώδης και ιδιαίτερα σύντομη σχέση με τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος μάλιστα τότε την αποκαλούσε γυναίκα φωτιά. Τα επόμενα τρία χρόνια η Άννα Βύση είχε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής δεσμό με τον ανερχόμενο τότε Λάμπη Λιβιεράτο. Πολύ συζητημένη τριετή σχέση της που ακολούθησε με τον Κώστα Φραγκολιά. Την αγαπάς ακόμα? Γιατί πιστεύω σίγουρα την άγαψες πάρα πολύ. Όπως όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι, άντρες, γυναίκες, οι οποίοι πέρασαν έτσι και ακούμπησαν, ας πούμε. Δέθηκα μαζί τους, έζησα καταστάσεις, έζησα και πίκρες, έζησα και χαρές. Δεν είναι σαν με τέτοιους άνθρωπους. Εάν τα περιοδικά την ήθελαν αμέσως μετά να είναι με το μοντέλο Κώστα Γκρέκα. Τελευταία τη σχέση, αυτή με τον Χρήστο Ψωμόπουλο, που έληξε το 2007. Τα συναισθήματά μου είναι γνωστά, οπότε δεν έχω κανένα προσέγγιση πάνω από αυτό. Είναι πολύ φιλικές σχέσεις, δηλαδή. Είδατε κάτι διαφορετικό?